Ευχαριστώ τον κύριο Ξαβουράρη. Ο κύριος Τενιέτης θέλει για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων, βέβαια όσο προλαβαίνω, και για τον κύριο λόγο ότι δεν έχω λάβει ποτέ απάντηση. Φέρνω σήμερα για τρίτη φορά σε αυτή την αίθουσα το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων. Αδειοδότηση των γηπέδων, επαναλαμβάνω. Αφού επαναλάβω πάλι για πολλωστή φορά ότι από τον Νοέμβριο του 2015 έχει παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή από την Επιτροπή φάκελος με όλες τις ελλείψεις των γηπέδων, πολλοί υποψιάζονται και πολλοί φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα παρακαλώ μία πληροφόρηση για το τι έχει γίνει. Να ενημερώσετε εμάς και τους εκτεκόμενους συμπολίτες μας που είναι τυχαίνει να είναι πάρα πολύ. Και παρακαλώ να γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία. Θέλω να θέσω ένα θέμα για την περιοχή του Χαμόμηλου, από τον πολεοδομικό σχεδιασμό δεν υπήρχε παιδική χαρά. Μία παιδική χαρά που υπήρχε εκεί έχει ξυλωθεί βέβαια μαζί με όλες τις υπόλοιπες του Δήμου Αχαρνών. Εν τούτης, από τον πολεοδομικό σχεδιασμό δεν υπάρχει θεσμοθετημένος χώρος παιδικής χαράς. Θα πρέπει να γίνει μία τροποποίηση του σχεδίου. Έχει τεθεί από τους κατοίκους, έχει χρονίσει το αίτημα και δεν μπορεί να πει ούτε αυτό έχει προχωρήσει καθόλου. Η τροποποίηση. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κύριοι συνάδελφοι, αλλά υπάρχει θέμα με τα πανηγύρια στο Δήμο μας, έτσι γενικότερο. Δεν ξέρω, κύριε, ο κανονισμός Ο κανονισμός των πανηγύριων τηρείται, τι γίνεται, οι υπηρεσίες τι λένε. Εγώ θέλω να μου πει κάτι δήμα προς εσόδων. Έχουμε εισπράξει σαν Δήμος από τα πανηγύρια που έγιναν. Στήθηκαν πάγκοι στο πανηγύρι της Χαραυγής, στο Ταξιάρι. Στήθηκαν πάγκοι στο πανηγύρι της Παναγίας σου μετά. Τι έχει παρακαλώ εισπράξει ο Δήμος από αυτά. Η Δημοτική Αστυνομία έχει ευθύνη επίσης, γιατί έπρεπε να ελεγχθεί η παρουσία των πάγκων εκεί. Και επίσης δεν μπορεί να λένε κάποιοι εκεί ότι έχουν πληρώσει και ο Δήμος να μην έχει εισπράξει. Δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε, έτσι είναι πολύ περίεργος. Λοιπόν, για τα ληξιπρόθεσμα τώρα, κύριε Δήμαρχε, για τα ληξιπρόθεσμα που έχει πλάγει ο Δήμος μας, τα οποία είναι κατόπιν ετήσεως ονομαστικά δικαιούχων. Για ποιο λόγο δεν πληρώνεται ο κόσμος γιατί αφού είναι ονομαστικά τα αιτήματα, γιατί δεν βγαίνουν τάματα πληρωμής και να κληθούν οι δικαιούχοι να πληρωθούν. Από ποιον ελέγχεται να μου απαντήσετε το ποιος πληρώνεται σήμερα και ποιος πληρώνεται αύριο και γιατί δεν πληρώνεται. Γιατί να αφήνουν σκιές σαν Δήμος. Επίσης, άλλο θέμα που τέθηκε και από τον κύριο Καμπόλη. Μπορεί ο κύριος Ζητούλης να γέλασε όταν τέθηκε το θέμα για το έγγραφο της κυρίας Χριστοπούλου. Φέρετε ευθύνη όμως. Συγγνώμη, έτσι αντιλήφθηκα. Με συγχωρείτε. Φέρετε ακέραια ευθύνη όλοι, γιατί ψηφίσατε να πάει ένα έγγραφο στην εισαγγελία. Δεν ξέρω, έχει πάει. Να μας απαντήσετε. Για το κληροδότημα της Λωρδίας Στριφτού. Παρακαλώ να φέρετε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην το φέρει, ας πούμε, η αντιπολίτευση πάλι, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια, όσα θέλετε. Πηγαίνετε πίσω στο 1820, δεν με διαφέρει. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θέλω να ευχηθήσω την προσοχή λίγο στο Προεδρείο, γιατί έχει υποθέσει στην αντίληψή μου από πολίτες ότι έχουν κατατεθεί προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων επιστολές, τις οποίες δεν έχουμε λάβει ποτέ. Αν θέλετε, θα σας πω και μετά και ονομαστικά. Και επίσης, τελευταίο και πολύ βασικό, έχουμε ψηφίσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Ιούνιο να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις στην Κύπρο, προκειμένου να ονομαστεί Μάριος Δημήτριος Ουλούκος εκεί το πάρκο το οποίο σχεδιάζεται. Να μου πείτε, γιατί εγώ βλέπω δυστυχώς να κινείται ο Δήμος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Να πηγαίνει να κάνει ο Δήμος έργα παράνομα εκεί. Θέλω να μας πείτε τι έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δώσει μία σαφή εντολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι, τα 3 λεπτά να πει. Συγγνώμη.